Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα γενικά του extreme metal ήχου που βγήκε μέσα από τη Σουηδία. Και εδώ πέρα βέβαια αναφέρομαι στους καταπληκτικούς Dissection. Δεν θα ασχοληθώ με την προσωπικότητα του βασικού συντελεστή του συγκροτήματος, ο οποίος ήταν προβληματική προσωπικότητα είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν θα μπούμε τώρα στο όλο θέμα ότι ο τύπος τελικά κατέληξε να είναι και δολοφόνος, μετέπειτα μπήκε φυλακή, αποφυλακίστηκε, τελικά αυτοκτόνησε και αυτοκτόνησε μάλιστα και καλά θυσιάζοντας τον εαυτό του στον σατανά. Πειραγμένη προσωπικότητα γενικότερα. Αυτό είναι γνωστό. Και μην τι άλλο, νομίζω ότι σε αυτό το θέμα οι Dissection δεν διαφέρουν σε πάρα πολύ από τις νορβηγικές γνωστές black metal μπάντες. Ιδιαίτερα μιλάμε για συγκροτήματα όπως η Mayhem ή ο Burzum. Μιλάμε για πειραγμένες προσωπικότητες του ίδιου στυλ πάνω κάτω. Αν και εδώ πέρα πρέπει να θυμίσουμε ότι μερικές φορές μπορεί ο δημιουργός να είναι πειραγμένος και από την άλλη πλευρά το δημιούργημά του να είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό εμείς κοιτάμε το δημιούργημα, δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον δημιουργό και με την προσωπικότητα του δημιουργού, που φυσικά όλες αυτές οι προσωπικότητες, μιλάμε για πειραγμένες προσωπικότητες ιδιαίτερα, είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε τι μουσική βγάλανε. Mayhem, Burzum, Emperor, Dissection κτλ. Έτσι ίσως μπορούμε να πούμε ότι εάν σε αυτή την τυπική και άτυπη κόντρα που υπήρχε ανάμεσα στη σουηδική και στην νορβηγική black metal σκηνή, εάν η νορβηγική σκηνή είναι εκείνη η οποία θεωρείται ότι έχει το περισσότερο ζουμί σχετικά με δολοφονίες, αυτοκτονίες και πειραγμένα μυαλά, αν μη τι άλλο στη Σουηδία αυτό φαίνεται λιγότερο, αλλά οι Dissection σε ένα σημείο πλησιάζανε να φτάσουν αυτές τις νορβηγικές μπάντες. Okay, πάμε τώρα όμως λοιπόν στο μουσικό τμήμα της όλης υπόθεσης, που αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Τουλάχιστον αυτό που ενδιαφέρει εμένα. Τα Dissection επηρέασαν όχι μόνο τον σουηδικό black metal ήχο και γενικότερα ως ένα σημείο θα έλεγα το ατμοσφαιρικό black metal. Θα μου πούνε κάποιοι, αρχίζουν τώρα οι διάφοροι που είναι πολύ πιο έχουμε, μέσα στα πράγματα, σου λένε υπάρχει συμφωνικό black metal, υπάρχει ατμοσφαιρικό black metal, αρχίζουν και βάζουν διάφορες κατηγορίες. Εντάξει, ας πούμε το ατμοσφαιρικό black metal. Αλλά επηρέασαν οι Dissection επίσης αυτό που λέγεται σήμερα ως black and death. Δηλαδή, κάποιοι θέλουν να τους θεωρήσουν ότι είναι στο μετέχμιο ανάμεσα στο black metal και στο death metal. Αυτό ισχύει. Όπως βέβαια αυτό ισχύει τα περισσότερα, είμαστε αληθινοί, τα περισσότερα σουηδικά black metal συγκροτήματα που έχουν βγει από την Σουηδία, εντάξει, τα οποία πάντα είναι λίγο πιο μελωδικά σε σχέση με τα νορβηγικά, μιλάω γενικά, και είναι και λίγο περισσότερο κλείνουν προς το death, ή τουλάχιστον το ατμοσφαιρικό death. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι τι θεωρούμε, πώς μπορεί κάποιος να θεωρήσει τους Dissection Black and Death ή θα τους θεωρήσει ατμοσφαιρικό Black σουηδική σχολής. Εγώ θα τους έβαζα περισσότερο σε αυτό που λέμε σουηδική Black Metal σουηδική σχολή, ατμοσφαιρικό τουλάχιστον Black Metal σουηδική σχολής, με κάποιες βέβαια επιρροές από τον Death και μη τι άλλο είναι ένα από τα συγκροτήματα τα πρώτα που επηρέασαν αυτό τον ήχο που λέγεται Black and Death. Μην τι άλλο, έχουμε συγκροτήματα όπως τους Naglfar από η Σουηδία επίσης, ή για παράδειγμα τους Necrophobic επίσης από Σουηδία, που μην τι άλλο όταν τους ακούμε μας φέρουν πίσω στον ήχο των Dissection. Παρόλα αυτά λοιπόν, οι Dissection επηρέασαν πάρα πολύ όπως είδαμε αυτούς τους ήχους, το Extreme Metal γενικά, ιδιαίτερα το σουηδικό Extreme Metal, είτε αυτό το αποκαλέσουμε Black and Death, είτε αυτό το αποκαλέσουμε σουηδικό Black Metal. Τώρα, και όλα αυτά μόνο με τρία albums βασικά,
και εδώ πέρα θα αναφερθώ σε αυτά τα τρία τους albums. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα Still Worst to Best και εδώ ένα από τα συγκροτήματα που δεν υπάρχει πραγματικά worst. Εντάξει, επομένως μεταφορικά μιλάμε worst to best, μιλάμε την ουσία του πράγματος, δεν υπάρχει εδώ πέρα κανένα άσχημο άλμπουμ των Dissection. Εντάξει, αλλά από προσωπικό γούστο θα πω ποιο έρχεται πρώτο και ποιο έρχεται τελευταίο σε σχέση με το δικό μου προσωπικό γούστο, χωρίς να λέω ότι κάποια από τις δουλειές τους είναι κακή. Λοιπόν, και εδώ πέρα φυσικά δεν θα αναφερθώ στα EP ή στις συλλογές που έχουν βγει από τα Dissection. Για παράδειγμα, δεν θα αναφερθώ στην συλλογή The Past Is Alive και δεν θα αναφερθώ στο κλασικό τους και ιστορικό EP Where Dead Eagles Lie. Okay, σε αυτά τα δύο, λοιπόν, σε αυτά τα δύο δεν θα αναφερθώ. Θα αναφερθώ στα βασικά τους albums, studio albums. Λοιπόν, στην τρίτη θέση, μιλάμε για τρία βασικά albums. Στην τρίτη θέση, χωρίς, και το ξανατονίζω, χωρίς να είναι κακό album, Θεός φυλάξει, καθόλου κακό album, ένα από τα επίσης καταπληκτικά albums extreme, όπως θέλετε πείτε το Black and Death ή καλύτερα ακόμα περισσότερο σουηδικό black metal της εποχής που βγήκε, βάζω στην τρίτη θέση το ντεμπούτο τους. Το λεγόμενο The Sumber Lane, το οποίο πραγματικά χάνει μόνο σε σχέση με αυτά που θα έρθουν μετέπειτα, εντάξει, για τη δική μου προσωπική γνώμη, το οποίο το θεωρώ επίσης ένα πάρα μα πάρα πολύ καλό άλμπουμ και φυσικά να δείξουμε, αυτή είναι βέβαια της επανέκδοσης, το εξωτερικό εξώφυλλο, αυτό είναι το κλασικό εξώφυλλο του The Sumber Lane. Okay. Και μη τι άλλο, κάποιοι λέγανε ότι σε αυτό το εξώφυλλο φαίνει λίγο από Abigail τον King Diamond. Okay. Και μάλιστα λέγεται ότι όταν ζωγραφίστηκε το εξώφυλλο δεν το ήξεραν οι Dissection ότι θα μοιάζει τόσο πολύ με το εξώφυλλο του Abigail τον King Diamond. Λοιπόν, τώρα στην επόμενη δεύτερη θέση. Στην επόμενη δεύτερη θέση θα βάλω ένα άλμπουμ στο οποίο υπάρχει διαφωνία. Υπάρχει διαφωνία ανάμεσα και στους οπαδούς γενικά του metal και του black metal, όπως και ανάμεσα στους οπαδούς των Dissection, που ακριβώς μπαίνει αυτό το άλμπουμ, και εδώ πέρα αναφέρομαι για το τελευταίο τους άλμπουμ. Το λεγόμενο καταπληκτικό, κατά τη δική μου γνώμη, Rain Chaos. Okay, λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ? Ποια η ιστορία πίσω από αυτό? Θα θυμίσουμε ότι μετά από το δεύτερο καταπληκτικό άλμπουμ τους που θα αναφερθώ σε λίγο, μετά λοιπόν από το Storm of the Lights Bane, γενικά πιάνεται ο βασικός συνθέτης του συγκροτήματος και η ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος. Ο Τζον πιάνεται από τις αρχές ότι είχε δολοφονήσει έναν Πακιστανό, κάτι τέτοιο νομίζω, λοιπόν ένα μετανάστη. Πιάνεται, κλείνεται φυλακή στη Σουηδία και μετά από πολλά χρόνια όταν αποφυλακίζεται ξαναφτιάχνει τους Dissection και βγάζει αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Rain Chaos. Okay. Εδώ πέρα όμως είναι το εξής πράγμα. Από τα πρώτα του δύο άλμπουμ, από το The Sumber Lane και από το Storm, όταν ερχόμαστε στο συγκεκριμένο λοιπόν άλμπουμ, υπάρχει εντελώς τεράστια διαφορά ήχου. Οι Dissection εδώ δεν παίζουν αυτό που τους είχαμε συνηθίσει, δεν παίζουν, να το πω έτσι, ατμοσφαιρικό black metal σουηδικής σκοπιάς. Όχι. Παίζουν κάτι διαφορετικό. Σε αυτό το άλμπουμ μπορώ να πω ότι παίζουν ατμοσφαιρικό death metal σουηδικής επίσης σχολής. Still, και εδώ πέρα μην με πιάσετε, κάποιοι θα γίνουν, θα κρευριστούμε αυτό. Still In Flames, να λέω In Flames των καλών In Flames, όχι okay, των πρώιμων In Flames. Still Dark Tranquility επίσης, ενώ τον πρώτο των δουλειών. Still At The Gates,
okay, αυτό το στυλ, πάνω κάτω σουηδικού ατμοσφαιρικού σύγχρονου death, okay, με κάποια, θα έλεγα, χρειάπ από black. Okay, χωρίς όμως να είναι αυτό εδώ πέρα ένας δίσκος black metal. Όχι. Γι' αυτό κάποιος πρέπει να ξέρει πώς να έρθει σε επαφή με αυτό το άλμπουμ. Δεν πρέπει να περιμένει να ακούσει ένα είδος Storm ή ένα είδος The Chamberlain. Όχι. Δεν πρέπει να περιμένει να ακούσει black metal ή ακόμα και ατμοσφαιρικό black metal. Ή ακόμα και black and death. Όχι. Εδώ πέρα λοιπόν παίζουν ένα διαφορετικό είδος και γι' αυτό το λόγο όταν είχε βγει το άλμπουμ ξένησε πάρα πολλούς παλιούς οπαδούς των Dissection και πολλούς οπαδούς του black metal γενικότερα. Όμως, και αυτό το άλμπουμ έχει πάει για μερικούς ακόμα θεωρείται ως τη χειρότερη και καλά δουλειά τους. Όμως, αν κάποιος το ακούσει προσεκτικά, θα δει ότι το άλμπουμ αυτό μουσικά είναι ένα διαμάντι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και εγώ ήμουν από εκείνους που το είχα θάψει αρχικά αυτό το άλμπουμ. Επειδή ακριβώς περίμενα μια επαναφορά στον ήχο του Storm. Okay? Και δεν περίμενα ότι οι Dissection θα μας παίξουν ένα ίδιο στυλ In Flames. Παλιών In Flames. Okay? Παρόλα αυτά, με τον καιρό, άρχισα να αγαπάω αυτό το άλμπουμ, συνδέθηκα μαζί του και σήμερα το βάζω στη δεύτερη θέση. Το θεωρώ καταπληκτικό άλμπουμ και μάλιστα ένα άλμπουμ το οποίο κλείνει θριαμβευτικά την αυλαία των Dissection. Ακριβώς μετά από αυτό το άλμπουμ ήρθαν και τα γεγονότα της αυτοκτονίας του Τζον. Και τώρα, στην πρώτη θέση, φυσικά, και εδώ πέρα νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, μπαίνει εδώ πέρα μία από τις πιο καταπληκτικές δουλειές όλου του extreme metal, γενικά όλης της σουηδικής metal σκηνής, όλου του black metal ή του ατμοσφαιρικού black metal, όπως θέλετε πείτε το, και μιλάω εδώ πέρα για το Storm of the Light's Bane. Εδώ πέρα μιλάμε λοιπόν για μία καταπληκτική δουλειά από όλες τις απόψεις. Οι Dissection είχαν πάντα αυτή την δύναμη να φέρουν αυτό τον ήχο του black metal με ατμόσφαιρες, πολύ ωραίες ατμόσφαιρες, σκοτεινές ατμόσφαιρες και να κρατάνε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στη μελωδία στην σκληράδα που υπάρχει και στην ψυχρότητα που υπάρχει στο black metal από την άλλη πλευρά. Μιλάμε για ένα άλμπουμ σταθμό σε όλη την ιστορία του black metal και του extreme metal και γενικότερα του metal. Εντάξει, ένα από τα πιο καταπληκτικά άλμπουμς γενικότερα και πραγματικά, αν δεν ήταν τόσο πειραγμένη αυτή η προσωπικότητα του Τζον, ίσως βλέπαμε και καλύτερες δουλειές από τους Dissection, αλλά όπως και να έχει, αυτή την κληρονομιά μας άφησαν βασικά αυτά τα τρία άλμπουμς και με αυτά έχουμε να ακούσουμε και με αυτά έχουμε να επηρεαστούμε και να συνεχίσουμε τον δρόμο μας μέσα σε όλο αυτό που λέγεται, σε όλο αυτό το metal, μιλάμε μεταφορικά, παράδεισο συγκροτημάτων από εδώ και από εκεί. Και γενικά για αυτό το λόγο για εμένα η Dissection θα είναι πάντα, μουσικά μιλάω, εντάξει, μουσικά θα είναι πάντα κοντά στην καρδιά μου. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.